ανώτερος βιβλίο τώρα. Φύγαμε από το κινηματογράφο. Ναι, και πολύ σημαντικό βιβλίο, κατά τη γνώμη μου και κατά τη γνώμη όσων θα το διαβάσουν, πιστεύω. Λοιπόν, μιλάμε για τη χορεύτρια του Διαβόλου. Το καινούργιο βιβλίο έχει λίγες μέρες που κυκλοφόρησε του Στέφανου Δάνδολου, ο οποίος είναι Έλληνας λογοτέχνης. Γιατί ωραία παιδιά με τον Κοέλιο και όλα αυτά, και... αλλά να στηρίζουμε και τους Έλληνες πολύ σημαντικούς λογοτέχνες. Πολύ βασικό. Λοιπόν, είναι σημαντικότατος ο Στέφανος, γιατί ο Παύλος ο Μάτεσης, ο μεγάλος λογοτέχνης που έφυγε πολύ πρόσφατα, έχει πει ότι είναι ο σημαντικότερος συγγραφέας της γενιάς του. Έχει κερδίσει και... το βραβείο Μπότσι. Και Στέλλα, συγγνώμη κιόλας. Τζένι Μπότσι. Όχι. Που σε διακόπτω. Έχουν μιλήσει. Χάρη για το επίπεδο σου, έτσι. Μα επίπεδο το επίπεδο. Για πες. Να πω. Ναι, πες. Έχουν μιλήσει και πάρα πολύ διάσημοι και πολύ επώνυμοι. Ναι, έχουν παίξει μικρά, πώς να το πούμε, σαν μικρά σκετσάκια από υποδύονται ρόλους του βιβλίου. Το οποίο πάμε θα να, τα δούμε. Να τα δούμε και θα ωραία. Συζητήσουμε μετά. Έλεγαν ότι στρεφόταν με το αίμα των αραστών της. Ότι τους στήχιωνε και τους έκανε να χάνουν τα λογικά τους. Τέτοιο πλάσμα. Τελευταία φορά που τον είδα. Νέα Υόρκη. Ο Τζον Γκίμπονς. Ναι. Όλο το Λονδίνο μιλούσε για αυτόν μια εποχή. Ο Τσόρτσιλ ήταν μέγας θαυμαστής του, θυμάμαι. Είχε συμβεί κάτι ανάμεσα σε αυτήν και στον Γκίμπονς κάποτε που να τον οδήγησε στα άκρα. Πώς μπορεί να τη σκότωσε και ο θάνατός της να χρεώθηκε σε ναυάγιο. Πολλά πράγματα σε αυτή την ιστορία είναι σκοτεινά. Ήταν κατάσκοπος των Γερμανών. Αποκάλυπτε μυστικά του Λονδίνου στην καγκελαρία και οι αναφορές του έφταναν κατευθείαν στον Γκέμπελς και στο Χίτλερ. Αυτό το άκουσα να το λέει ο Έρολ Φλίν. Το άκουσα με τα ίδια μου τα αυτιά. Καταπληκτικό και πάρα πολύ σημαντική και αταξιωμένοι άνθρωποι όλοι, έτσι. Ναι. Πότε θα γίνει στη Θεσσαλονίκη η παρουσίαση του βιβλίου? 26 του μήνα, στον Ιαννό, θα γίνει η παρουσίαση. Την επόμενη Δευτέρα θα γίνει στο Public, στο Σύνταγμα. Οπότε όλοι οι φίλοι και όσοι αγαπάνε τον Στέφανο και τα βιβλία του να τον τιμήσουν. Και να πούμε ότι είναι ένα θρίλερ κατασκοπίας. Μην μας πεις να το διαβάσουμε. Να, με ένα λόγο να διαβάσουμε. Να πει κάτι. Συνταρακτική ιστορία πάθους. Τώρα το έχω ξεκινήσει γιατί είναι καινούργιο. Πρέπει να το διαβάσετε. Είπαμε ότι είναι διάσημη η σύζυγός του. Ότι είναι καλή Τσιλίδου η σύζυγός του. Ναι, είναι. Δεν ξέρω αν το είπατε. Πάντως είναι πολύ αγαπημένη. Εντάξει. Ναι. Ωραία.